και επίσημη αντίδραση από το Μαξίμου για την τοποθέτηση Βαρουφάκη χθες το βράδυ. Καλημέρα σας, κυρία Μπουσδούκου, σε εσάς, στους συναδέλφους σας και στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα απλά να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί νομίζω ότι αυτό που βγήκε ως σουπεράκι και στο σταθμό σας, ότι η κυβέρνηση μιλάει για τέλος σε σχέση με το αίτημα για διαγραφή του χρέους, δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα από ποια άποψη. Εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο ζήτημα ότι το χρέος πρέπει να γίνει βιώσιμο. Για εμάς, για την κυβέρνηση, το ζήτημα της διαγραφής του χρέους είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή και αυτό που αναζητούμε και αυτό που κάνει και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσακαλώτος στις επαφές που έχουν στο εξωτερικό και χτες με τους επενδυτές στο City του Λονδίνου, είναι να παρουσιάζουν τεχνικούς τρόπους έτσι ώστε αυτό να γίνει εφικτό. Όταν ο κύριος Βαρουφάκης, για παράδειγμα, παρουσιάζει ένα, χωρίς να θέλει να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί νομίζω ότι δεν αντιστοιχεί τώρα σε επίπεδο τηλεόρασης να μιλάμε για τεχνικές λεπτομέρειες σε τόσο σύνθετα ζητήματα. Όταν μιλάει όμως για ομόλογα τα οποία θα λήγουν στην αιωνιότητα, δεν θα λήγουν ποτέ δηλαδή, όταν μιλάει για ομόλογα με ρήτρα ανάπτυξης, ναι, αυτό είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι σημαίνει μείωση του χρέους, σημαίνει διαγραφή του χρέους. Γιατί δεν το λέει τότε, κύριε Σακελαρίδη, για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιεί ο κύριος Βαρουφάκης από χθες το βράδυ τη διατύπωση αυτή, διαγραφή του χρέους με αυτόν τον τρόπο? Το ρωτάω αυτό. Όχι, μισό λεπτάκι. Να διατυπώσω το ερώτημά μου, αν μου επιτρέπετε. Μεταφέρω όλο αυτό που ό,τι ακούγεται από χθες το βράδυ και εκεί, αν θέλετε, που δέχεστε αυτού του είδους την κριτική, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Βαρουφάκης τόσο στην πρώτη του τοποθέτηση όσο και στη διευκρινιστική ανακοίνωση που έβγαλε χθες δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη διαγραφή του χρέους. Και αυτό σηκώνεται από κάποιους ότι κάτι άλλο έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά για το χρέος, κάτι άλλο μετεκλογικά. Αυτό νομίζω ότι πολλοί θα θέλανε να επιβεβαιωθεί, αλλά δυστυχώς ενδεχομένως τους ενοχλεί ότι δεν επιβεβαιώνεται στην πραγματικότητα. Ότι άλλα λέγαμε προεκλογικά και άλλα λέμε μετεκλογικά. Η διαγραφή του χρέους, να το επαναλάβω, η διαγραφή του χρέους γίνεται με τεχνικές. Ο κύριος Βαρουφάκης, όταν μιλάει σε επενδυτές και όταν μιλάει σε ένα κοινό καταρτισμένο τεχνικά σε ζητήματα χρέους και σε ζητήματα οικονομικών, είναι υποχρεωμένος και μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι πολύ καλό και για την κυβέρνηση αλλά και για τον ελληνικό λαό, ότι μπορεί να τους μιλήσει με συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις που αφορούν τη διαγραφή του χρέους. Και αυτό ακριβώς έκανε, επομένως δεν υπάρχει καμία αστροφή, δεν υπάρχει καμία κολοτούμπα όπως θέλει να παρουσιαστεί για την ελληνική κυβέρνηση. Αντιθέτως, η ελληνική κυβέρνηση κάνει ακριβώς αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο πήρε την εντολή από τον ελληνικό λαό, να μπορέσει να καταστήσει το χρέος βιώσιμο, να μπορέσει να δώσει ανάσα στην πραγματική οικονομία, να μπορέσει να ελαφρύνει το βάρος στους Έλληνες πολίτες που έχει πέσει το βάρος σε όλους τους ώμους τους. Κύριε Σακελαρίδη, μιας και μας δίνεται η δυνατότητα να συνομιλήσουμε σήμερα το πρωί, όπου είναι προγραμματισμένη και η κρίσιμη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ματέο Ρέντσι, ποιες είναι οι προσδοκίες από αυτή τη συνάντηση? Οι προσδοκίες που έχουμε είναι ότι θα μπορέσει και ότι θα βρεθεί, ούτως ή άλλως νομίζω υπάρχουν και δηλώσεις αρκετών υπουργών του κυρίου Ρέντσι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι οποίες έχουν προλιάνει το έδαφος για πολλά κοινά σημεία αναφορά σε σχέση με την πολιτική λιτότητα η οποία ακολουθείται στην Ευρώπη. Mm-hmm. Το ίδιο έγινε στην ουσία και με τη συνάντηση του κυρίου Βαρουφάκη με τον κύριο Σαπέν. Σήμερα νομίζω ότι και με τη συνάντηση του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ρέντσι θα συζητηθούν τα θέματα που αφορούν και την Τρόικα, που τα θέματα που αφορούν και την πολιτική λιτότητα, τα θέματα που αφορούν και το χρέος των χωρών της Ευρωζώνης, γιατί το χρέος είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα, αφορά και την Ελλάδα, αφορά και την Ιταλία, αφορά και άλλες χώρες, και νομίζω ότι ακριβώς σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα. Uh-huh. Και η χθεσινή συνάντηση του κυρίου Βαρουφάκη με τον κύριο Όσμπορν. Mm-hmm. Και η συνάντηση σήμερα που θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ρέντσι, αλλά και ο κύριος Βαρουφάκης με τον ομόλογό του Ιταλό Υπουργό Οικονομικών. Και οι συναντήσεις που θα γίνουν αύριο και του κύριου Τσίπρα στις Βρυξέλλες με τον κύριο Γιούνκερ και με τον κύριο Ολάντ στο Παρίσι, εντάσσονται σε ένα πλαίσιο μιας πραγματικής διαπραγμάτευσης η οποία έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε σαφείς τις θέσεις μας πριν από τη σύνοδο κορυφής και να μπορέσουμε να βρούμε κοινούς τόπους και κοινά σημεία αναφοράς.